Σήμερα δεν είναι μέρα να πούμε πολλά, γιατί ξέρω ότι τελειώνεται. Από την άλλη φορά που θα είμαστε σε αυτόν τον ναό, θα έχουμε κλειστά τα παράθυρα, θα είμαστε με προστασία πολύ όλοι, για να χάνουμε και αυτόν τον χειμώνα και να είμαστε καθαροί, να είμαστε γεροί. Δυστυχώς, συχνά, πυκνά αυτές τις μέρες και πονάω, μου στέλνουν μηνύματα, με παίρνουν τηλέφωνο, με δάχτυ, με πόνο, για ανθρώπους που παλεύουν, συνεχίζουν, μπαίνουν, βγαίνουν στις εντατικές. Η ευχή μου και η προσευχή μου είναι όλοι να βγαίνουν όρθιοι. Όλοι να βγαίνουν γεροί και να λιγοστέψουμε το κακό σύμπτωμα, συνεχίζοντας να παλεύουμε όλοι με ό,τι μπορούμε περισσότερο. Προσευχούλα και προσοχή. Τώρα, αν πάμε αυτό που είπα στο σημερινό Ευαγγέλιο, θα νιώσουμε μια ελπίδα, θα νιώσουμε μια δύναμη. Καθίστε με τα μωρά, καθίστε. Θα νιώσουμε. Εγώ το διάβασα και χθες, το διάβασα και σήμερα και συγκινήθηκα και γέμισε η ψυχή μου χαρά και ελπίδα. Γιατί? Διότι είναι η Ανάσταση ενός παιδιού. Πάει στην Ναΐν ο Χριστός και ενώ βρίσκεται γύρω του όχλος πολλής, λέει, και πολλοί από τους μαθητές του, και ο Χριστός, ξέρετε, δεν είχε τους μαθητές μόνο τους 12 που νομίζουμε εμείς, τους Αποστόλους. Ήταν και οι 70 Απόστολοι. Ήταν και άλλοι που τον ακολουθούσαν συνήθως. Τόσο πολλοί είχαν γευτεί τη χαρά και την απόλαυση και το μεγαλείο κοντά του. Και εκεί λοιπόν που ήταν όλοι αυτοί, περνάει η νεκρική πομπή ενός πεθαμένου. Και αυτό ήταν παλικάρι, νέο παιδί. Και ήταν, λέει, ο μονογενής γιος μίας χείρας. Και τον συνόδευε πολύς όχλος, όχλος πολύς, λέει το Ευαγγέλιο. Και πλησιάζει ο Χριστός να ακουμπήσει τη σωρό, το φέρετρο. Και σταματάνε, λέει, αυτοί που το αποκαλούσαν. Ίσως κατάλαβαν τι μπορεί να γίνει. Και τότε λέει ο Χριστός, γυναίκα, μη κλαις. Συγκινήθηκε ο Χριστός μας, μη κλαις. Και γυρίζει στη σωρό και με δυο λέξεις σηκώνει το παλικάρι. Νεανίσκε, παιδάκι μου, παλικάρι μου, νέο μου, σύλλεγο, σου λέω, εγέρνα, σήκω. Και σηκώθηκε και παρέδωκεν αυτό τη μητρή αυτού το έδωσε στη μανούλα. Και θαύμασαν, λέει. Τι να μην θαύμασαν. Νεκρό βλέπανε να σηκώνεται που είχε ήδη μια μέρα ολόκληρη πεθαμένος. Και το διάβασα αυτό και σκεφτόμουν πόση ελπίδα μας δίνει ο Θεός με τούτο το γεγονός. Γιατί? Διότι δείχνει ότι η ψυχή και η ύπαρξη αυτού του παλικαριού δεν χάθηκε. Γι' αυτό και άκουσε τον Χριστό που του μίλησε. Και υπάκουσε στον Χριστό που του μίλησε. Και αναστήθηκε. Και ήταν, λένε οι πατέρες, έγινε αυτό το θαύμα. Πρώτον για να δείξει ότι ο Χριστός θα φτιάξει και το δικό του το θαύμα, τη δικιά του Ανάσταση σε λίγο, αλλά και για να μας δώσει την ελπίδα και της δικιάς μας Ανάστασης. Και επειδή, όπως σας είπα πιο πριν στην αρχή, αυτόν τον καιρό πολλής κόσμος πονάει, γιατί φεύγει ο ένας πίσω από τον άλλον, σε κάποια σπίτια, ναι, και ένας και δυο και τρεις κοντά, και μάλιστα
φεύγουν και τραγικά, χωρίς να τους ξαναδεί, να τους αγκαλιάσει, να τους χαϊδέψει κάποιος, έστω και αποθαμένος. Γι' αυτό λοιπόν, τούτο δω το γεγονός, μας δίνει ατελείωτη την ελπίδα της Αναστάσεως, ότι όλοι θα περιμένουμε την Ανάσταση. Δεν χανόμαστε. Λιώνει το σώμα. Η ψυχούλα μας όμως μένει ζωντανή, περιμένοντας την ημέρα της Αναστάσεως, όπου ο καθένας μας θα ξαναβρει τα οστά του, θα βρει το σώμα του, θα βρει την ύπαρξή του ολόκληρη και θα συνεχίσει μετά να υπάρχει αιώνια. Αυτή την αιωνιότητα μας δίνει σήμερα ακόμα μια φορά με αυτό το παράδειγμα ο Χριστός μας. Και εκεί λέει, δεν θα υπάρχει πόνος, ου λύπη, ου στεναχμός, αλλά ζωή ατελέχτητη, που δεν θα τελειώνει ποτέ. Μία προϋπόθεση θέλει. Όταν θα φύγουμε, στη χούφτα μας να έχουμε να δείξουμε 1, 2, 3, 4, 5 πραγματάκια στους αγγέλους για να μας πάρουν και να μας πάνε κοντά στο Θεό. Εάν δεν δείξουμε τίποτα, τότε λέει μας αφήνουν οι άγγελοι του Θεού και έρχονται τα άλλα τα αγγελάκια. Και ξέρετε κάτι, δίπλα μας, στη ζωή μας, πάντα υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι δεν γεμίζουν μόνο τη χούφτα τους με υπέροχα πράγματα. Γεμίζουν χούφτες και χούφτες ολόκληρες, τόνους από καλοσύνη, από αγάπη, από ταπείνωση, από υπομονή, από πίστη. Έχει, μου έλεγε χθες ένα κορίτσι και μετά έβαλα τα κλάματα, ό,τι θέλει ο Θεός σας γίνει πάντα. Και μου το είπε μία και μου το είπε δύο και μου το είπε πέντε. Και όταν τη ζήτησα να μου το αναλύσει, μου το ανέλησε ακόμα πιο πολύ και μου λέει, δεν έχω καμιά αγωνία. Ας είναι όλα σκόρπια γύρω μου και με τα παιδιά μου και με τον άντρα μου περιμένω να δω τι θα γίνει και τούτο και εκείνο, και όμως τα άφησα όλα στα χέρια του Θεού. Και έχει και κάτι άλλες μανάδες που έχουν παιδιά ανάπηρα, που έχουν παιδιά που πονάνε και από πάνω έχουν και όχι ανάποδους άντρες και πατεράδες. Παντελώς εχθρικοί πατεράδες. Και όμως βλέπει κανένας με πόση υπομονή, με πόση ταπείνωση υπηρετούν τα ανάπηρα παιδιά τους. Υπάρχει μάνα στη Θεσσαλονίκη που έχει 9 παιδιά και τα περισσότερα είναι τυφλά. Και ο παπάς σκέφτηκε στα 50 τόσα, δεν ξέρω πόσο, ότι μπορεί να πάρει αγκαλιά μια άλλη κυρία και να φύγει. Και όχι μόνο να φύγει, να τους πολεμάει και με λύσα.
αυτή η μάνα με ατελείωτη αγάπη και υπομονή και πίστη να συνεχίζει να υπηρετεί και να μεγαλώνει τα παιδιά της. Τώρα, πώς θα συγκριθούμε εμείς με αυτός? Γι' αυτό να προκάνουμε. Αν δεν προκάνουμε, η χούφτα θα είναι άδεια. Θα κοιτάει ο άγγελος, θα ψάχνει, λίγο μπορεί να πει, διότι όλους θέλει ο Θεός να σωθούνε. Για όλους μας αγωνιά και πονά και έχισε το αίμα το Χριστός για να σωθούμε. Και αν βρει τη χούφτα μας, και αν βρουν τη χούφτα μας άδεια, οι άγγελοι θα φύγουν, λέει, πονεμένοι. Θα φύγουν πονεμένοι και απελπισμένοι ότι για αυτήν την ψυχή την κέρδισαν οι άλλοι άγγελοι που θα ανοίξουν μαύροι και σκοτεινοί να αρπάξουν την ψυχή μας και να την πάνε εκεί που θα χαρεί ο διάολος για να μας έχει για πάντα. Να τρέξουμε λοιπόν, λίγο αγάπη, λίγο ταπείνωση, λίγη υπομονή, λίγη προσευχή, λίγη νηστεία και να δώσουμε κάτι στους συνανθρώπους μας. Και έλεγε ο κύριος Παΐσιος, εσύ παιδάκι μου δεν έχεις τίποτα υλικό να δώσεις? Ναι, γέροντα, τι να δώσω, εγώ δεν έχω να φάω. Δόξα το Θεό τότε, παιδί μου, έχεις κάτι πιο πολύτιμο. Να γονατίζεις για όλους αυτούς που πονάνε, που πεινάνε, που διψάνε, να τους δώσει ο Θεός. Η προσευχή και τα δάκρυα της προσευχής είναι μεγαλύτερο δώρο στο συνάνθρωπό μας. Και ο καλός ο ασκητής που ας έφυγε από τον κόσμο και είναι εκεί στην έρημο, στη σπηλιά και στην καλύβα και στο μοναστήρι, και αυτός οφείλει να ματώνει στην προσευχή και να δω τον κόσμο όλο έξω. Έτσι λοιπόν θα έχουμε την ελπίδα της Αναστάσεως και δεν θα μας φοβίζει τίποτα. Τίποτα. Είμαι κάθε Παρασκευή και Σάββατο, πρωί και απόγευμα, όπως βγάλαμε μια ωραία ανακοίνωση έξω, και εκεί περιμένω και τις Κυριακές μετά τη λειτουργία, αλλά εδώ έχω ένα πρόβλημα. Επειδή συνήθως κάθεστε πολύ, τιμή μου, χαρά μου, απόλαυσή μου, δεν κουράζομαι εγώ. Κρατήστε με μέχρι το βράδυ. Αλλά για να μην κουράζεστε όλοι εσείς και περιμένετε, όσοι έχετε πολλά για κουβέντα, τις δύο άλλες μέρες πρωί απόγευμα, σήμερα τις μέρες και ώρες αυτές, θα καθόμαστε δύο λόγια την ευχούλα όλοι μαζί και άντε στο καλό, μια αγκαλιά. Είναι το μόνο που δεν τηρώ τώρα. Αν είναι να κολλήσω μέσα από την αγκαλιά, χαλάρισα. Διευχώ τον Αγίον Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Και τα Σαββατοκύριακα, όταν καταλαβαίνετε μέσα από χαζά βιντεάκια ότι λείπω,
Τα Σαββατοκύριακα θα είμαι εδώ, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Πρώτο Θεό. Αλλά ένα Σαββατοκύριακο, εκείνο που είναι ανάμεσα από 21 Οκτωβρίου μέχρι 28 Οκτωβρίου, εκείνο θα λύγω και εγώ. Ένα θα λύγω και εγώ. Δώστε το μου.